Γεια και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα πολύ βασικό που πολλοί μου το ζητάτε εδώ και καιρό. Ποιο είναι αυτό? Φυσικά το θέμα της διαφραγματικής αναπνοής. Όλοι όσοι τραγουδάτε και όχι μόνο, έχετε ακούσει κατά καιρούς ότι ο σωστός τρόπος αναπνοής είναι ο διαφραγματικός. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γι' αυτό θα προσπαθήσω με αυτό το βίντεο να εστιάσω στα σημαντικά σημεία και φυσικά θα δείξουμε και κάποια παραδείγματα. Σωστός τρόπος αναπνοής σημαίνει καλή λειτουργία του οργανισμού, ενώ λανθασμένος τρόπος αναπνοής σημαίνει δημιουργία προβλημάτων. Μολονότι όταν γεννιόμαστε, όλοι οι άνθρωποι αναπνέουμε σωστά, καθώς μεγαλώνουμε, διάφορες καταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στον τρόπο αναπνοής. Οι καταστάσεις αυτές προέρχονται κυρίως από ψυχικές εντάσεις, άγχος, πίεση και νευρικότητα, καθώς και από άλλους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που προκαλούνται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Ο αέρας, εκτός από τις παραπάνω ιδιότητες, αποτελεί βασικό μέσο παραγωγής και μετάδοσης του ήχου. Χωρίς αέρα δεν υπάρχει παραγωγή φωνής, ούτε μετάδοση ηχητικών κυμάτων. Πάμε τώρα να δούμε τους τρόπους αναπνοής κατά την ομιλία και το τραγούδι. Ανάλογα με τους μύες που χρησιμοποιούμε για τη διαχείριση του αέρα, υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι αναπνοής. Υπάρχει και ένας τρίτος, τον οποίο δεν θα αναφέρουμε σήμερα σε αυτό το βίντεο. Υπάρχει λοιπόν η στιθική και η διαφραγματική αναπνοή. Η στιθική αναπνοή είναι αρκετά κοπιαστική, οπότε είναι κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε και δεν χρησιμοποιούμε στο τραγούδι. Η κίνηση που πραγματοποιούμε κατά τη στιθική αναπνοή είναι κάπως έτσι. Σηκώνω δηλαδή τους ώμους και το στέρνο. Ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι καλό να αποφεύγεται είναι γιατί η κίνηση αυτή είναι ανθυγιεινή. Οι μικρές κοφτές με δυσκολία αναπνοές μας δημιουργούν ένταση, κούραση και άγχος χωρίς λόγο. Επιπλέον, δεν μπορούμε να ελέγξουμε αποτελεσματικά τον αέρα μας και κατ' επέκταση τον ήχο μας. Ο δεύτερος τρόπος και ο πιο αποτελεσματικός κατά την ομιλία και το τραγούδι είναι αυτός που ονομάζουμε ως διαφραγματική αναπνοή. Η διαφραγματική αναπνοή είναι κάπως έτσι. Δεν σηκώνω καθόλου τους ώμους και το στέρνο και φουσκώνω μόνο την κοιλιά μου, σαν να είναι ένα μπαλόνι. Κατά την εισπνοή δηλαδή, αυξάνεται ο όγκος της θωρακικής κοιλότητας, ο οποίος επιτυγχάνεται με την κάθοδο του διαφράγματος και τη σύγχρονη κίνηση των πλευρών προς τα έξω. Οι κινήσεις αυτές προκαλούνται από τη σύσπαση των αναπνευστικών μυών. Κατά την εκπνοή αντίστοιχα, ελαττώνεται ο όγκος της θωρακικής κοιλότητας, λόγω της επαναφοράς του διαφράγματος και των πλευρών στην αρχική τους θέση. Η διαφραγματική αναπνοή είναι πιο ξεκούραστη και περισσότερο παραγωγική, καθώς με τη λιγότερη δυνατή ενέργεια παράγεται το μέγιστο έργο. Γενικά την εφαρμόζουμε όταν είμαστε ήρεμοι και χαλαροί, όταν κοιμόμαστε και γενικότερα όταν εκτελούμε μη κοπιαστικές εργασίες. Όταν δηλαδή δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε οξυγόνο που να επιβάλλουν τη στιθική αναπνοή. Η διαφραγματική αναπνοή από την άλλη μας επιτρέπει καλύτερη διαχείριση του αέρα και επομένως της φωνής. Μας μαθαίνει πως μια μεσοψηλή νότα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, ειδικά αν μια νότα είναι με όγκο και τέλος μας κάνει να μην κουραζόμαστε. Θα σας δείξω μία άσκηση την οποία μπορείτε να την κάνετε εύκολα και στο σπίτι. Ουσιαστικά είναι για ζέσταμα των αναπνευστικών μας μυών και γενικότερα για την ενεργοποίηση του καρδιοαναπνευστικού μας συστήματος. Αν δεν έχετε ξανακάνει ασκήσεις διαφραγματικής αναπνοής, θα πρέπει αρχικά να εξοικειωθείτε με την κίνηση του διαφράγματος. Σταθείτε μπροστά σε ένα καθρέφτη, αλλά στο πλάι για να βλέπετε το προφίλ σας. Ας ξεκινήσουμε. Ανοίξτε ελαφρά τα πόδια σας για να έχετε ισορροπία. Ισιώστε την πλάτη σας για την καλύτερη εισρωή και εκροή του αέρα. Τοποθετήστε το δεξί σας χέρι στο στέρνο και το αριστερό πάνω από τον αφαλό σας, εκεί που βρίσκεται το διάφραγμα. Εισπνεύστε αργά από το στόμα ή από τη μύτη, γεμίζοντας τους πνεύμονες με αέρα και εκπνέοντας ελεύθερα. Προσέξτε, κατά την εισπνοή, να μην σηκώσετε το στέρνο και τους ώμους, δηλαδή να μην κάνετε αυτό. Δεν θα πρέπει να σηκώνουμε καθόλου τους ώμους και το στέρνο, θα πρέπει αυτό να είναι κάτω. Επαναλαμβάνουμε 7 φορές κάθε μέρα, ημέρα παραμέρα. Πάμε να δούμε 2 ασκήσεις ακόμα. Η άσκηση που θα σας δείξω τώρα είναι για να αισθανθούμε τη διαφραγματική αναπνοή ως το σωστό μας στήριγμα. Παίρνουμε πάλι τη σωστή μας στάση, εκπνέουμε όλο τον αέρα που έχει μείνει και παίρνουμε αναπνοή εκ νέου. Αυτή τη φορά θα εισπνεύσουμε αργά από τη μύτη με μικρές εισπνοές μέχρι να εισπνεύσουμε τη συνηθισμένη ποσότητα. Δηλαδή, κάπως έτσι. Εκπνέουμε ήρεμα και προσπαθούμε να διατηρήσουμε τη σωστή σωματική αίσθηση που αποκτήσαμε κατά την εισπνοή μας.
όσον αφορά την ένταση και τις περιοχές όπου συμβαίνει. Παρατηρήστε πόσο όμορφα το σώμα μας πετυχαίνει ασυναίσθητα, αυτό που λέμε στήριγμα, και πόσο άνετα διαχειριζόμαστε τον αέρα. Εάν μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτή τη συγκεκριμένη αίσθηση και στο τραγούδι, θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα για τον έλεγχο της αναπνοής μας, της ροής και της πίεσης του αέρα. Μια άλλη, τρίτη άσκηση είναι να πάρουμε μια διαφραγματική αναπνοή και να προσπαθήσουμε κατά την εκπνοή μας να εκφέρουμε εξακολουθητικά σύμφωνα, όπως το σίγμα, το λάμδα, το μη. Θα διαπιστώσετε μια ελαφρά συνεχόμενη τάση των αναπνευστικών μειών να διατηρούν σταθερή τη ροή και την πίεση του αέρα. Υπάρχουν πολλές ακόμα ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε για να αισθανθείτε την υποστήριξη που μας παρέχει η διαφραγματική αναπνοή. Αυτές είναι κάποιες πρώτες ασκήσεις που θα σας βοηθήσουν να έρθετε σε επαφή με αυτόν τον τρόπο αναπνοής. Στη συνέχεια, μπορείτε να εκτελείτε ασκήσεις διαφραγματικής αναπνοής πάνω σε κλίμακες με τη χρήση φωνιέντων. Αν βρήκατε χρήσιμο το σημερινό βίντεο, κάντε subscribe στο κανάλι μου, like, comment και μοιραστείτε το με κάποιον φίλο ή φίλη σας που ασχολείται με το τραγούδι. Μέχρι την επόμενη φορά, see you!